Με έναρξη από σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, εκκινεί η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου εν ώψη του Πάσχα, με τα καταστήματα σήμερα να παραμένουν ανοιχτά και τους καταναλωτές, όπως φάνηκε, είτε να ρίχνουν τις διερευνητικές τους ματιές, είτε και να κάνουν τις πρώτες αγορές. Όλοι μας δουλεύουμε μια Κυριακή πριν το Πάσχα ή πριν τα Χριστούγεννα, όπως είναι κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ βολική για μας. Έτσι, σήμερα, επειδή η αγορά είναι ανοιχτή, ο καιρός βοηθάει, θα ρίξουμε μια ματιά, θα κάνουμε τη βόλτα μας. Αυτά. Μόνο για τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να δουλέψουν, να κάνουν τις αγορές τους καθημερινές. Και αναγκαστικά θα πάνε την Κυριακή, δεν νομίζω σε κάτι άλλο. Η κίνηση στην αγορά λόγω και του καιρού ήταν από τις 11 το πρωί, σχετικά ζωηρή, αν και οι αγορές, όπως όλοι εκτιμούν, αναμένεται να κορυφωθούν μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως από τη Μεγάλη Τετάρτη, που καταβάλλεται και το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι θα βοηθούσε οι ανθρώπους που δουλεύουν τις καθημερινές, αλλά καλά θα ήταν να μπορούσαν και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μαγαζιά να ξεκουραστούν λίγο. Νομίζω ότι όποιος θέλει να ψωνίσει, θα ψωνίσει ούτως ή άλλως, ακόμα και αν δεν είναι Κυριακή. Ό,τι έχει ανάγκη η οικογένεια, κάποια δωράκια. Κοιτάμε και για παπούτσια και για ρούχα, αλλά κυρίως κοιτάμε τρόφιμα, ψάχνουμε λίγο την αγορά για το πασχαλινό τραπέζι, για τους φίλους, αυτά. Βόλτα κατεβήκαμε, αγορές την άλλη εβδομάδα. Στη τελευταία στιγμή συνήθως. Συνήθως βέβαια. Καλή συνέχεια. Σύμφωνα με το εορταστικό πρόγραμμα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τη Μεγάλη Πέμπτη 9 το πρωί έως 9 το βράδυ, Μεγάλη Παρασκευή 12 έως 6 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 έως τις 3. Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Όμως δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Την ώρα πάντως που ξεκινούσε το σημερινό ωράριο στα καταστήματα, μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων διαμαρτύρονταν για τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας των εμποροϋπαλλήλων. Φυσικά ο κόσμος δεν έχει λεφτά ούτως ή άλλως, γιατί τα ράφια στο σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα, αλλά τα πορτοφόλια μας είναι άδεια. Οι εμποροϋπάλληλοι έχουν να δουν κλαδική σύμβαση και αύξηση στους μισθούς τους πάνω από μια δεκαετία. Οπότε προφανώς δεν είναι το θέμα της Κυριακής, αλλά είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα στους εργαζόμενους και στο λαό γενικότερα να μπορέσει όντως να βγει και να κάνει τα ψώνια του ούτε τις καθημερινές, άρα ούτε και τις Κυριακές. Όπως ανέφεραν οι συνδικαλιστές μάλιστα, στο νομοσχέδιο για τα Τέμπη εντάχθηκε ρύθμιση με την οποία επιτρέπεται με απόφαση Δημάρχου η αγορά να μπορεί να παραμείνει ανοιχτή και τις νύχτες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον κόσμο της εργασίας. Δεν γίνεται εν έτη 2023 να συζητάμε ότι η γυναίκα, ειδικά εμποροϋπάλληλος, θα δουλεύει 7 στα 7, 24 ώρες τη μέρα, χωρίς να μπορεί ούτε να προγραμματίσει, ούτε να κάνει κάποιον οικογενειακό προγραμματισμό, ούτε να μπορέσει να ξεκουραστεί, ούτε καν να μπορέσει να δει τα παιδιά της και μάλιστα με αυτούς τους μισθούς που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον κλάδο.